Βία και πάρει στο ελληνικό παιδόσφαιρο, επίθεση σε διαιτητή στην Κατερίνη. Και μάλιστα στο τελευταίο μάτς του Δημήτρη Καλόπουλου, έτσι έχει αποφασίσει, πριν συμβούν τα θλιβερά γεγονότα που θα δούμε, είναι το παιχνίδι των Ποντίων Κατερίνης με την Ξάνθη. 50 κουκουλοφόροι, κρανιοφόροι, γνωστοί άγνωστοι που λέμε, εισβάλλουν στον 20ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν να επιτεθούν στον διαιτητή Καλόπουλο. Το βλέπετε εδώ πως κοιτάει. Ευτυχώς γι' αυτόν η έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας τον γλίτωσε από τα χειρότερα. Φυσικά υπήρξαν μάχες σώμα με σώμα, συμπλοκές μέσα στο γήπεδο. Με τους αστυνομικούς. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Καλόπουλος ήταν υπέτρεπε του σκανδάλου, Αντώνη, στο περσινό ντέρμπι, το επεισοδιακό ντέρμπι των Ονείων Αντιπάλων. Βλέπετε εδώ τι συμβαίνει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις εικόνες που βλέπουμε, γιατί όποιος και να είναι, ένας διεθνής, είναι ένας διαιτητής μάλλον ο οποίος επέστρεψε. Μέχρι και ποδήλατο ο Χούλιγκαν θέλει με αυτό να χτυπήσει τον αστυνομικό. Έτσι πέφτουν με αυτόν τον τρόπο οι τίτλοι τέλους της καριέρας του Δημήτρη Καλόπουλου.